Ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και ο χρόνος και ο τρόπος των ανασυμμετρών. Ναι, αλλά η προσωπική βούληση. Αυτό που δεν είναι επιλογή κανενός και θα έρθετε και εσείς πρωτοτελεσμένων είναι το αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού αγώνα της Κυριακής. Άλλοι υπουργοί λένε ότι τους ενδιαφέρει να μείνουν στη θέση. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας αναχωρηθείτε και την Κυριακή. Όχι, νομίζω ότι θα έχουμε επανάληψη ενός φαινομένου που θα σας κάνει να μην μιλάτε για ποδόσφαιρο τη Δευτέρα. Το λέτε σε ασφαλές περιβάλλον επειδή το κάνατε. Είστε στο σωστό μαγαζί για να τα λέτε. Πιστεύω πάρα πολύ στην νίκη του Παναθηναϊκού. Πιστεύετε στην συνταγματικότητα του νόμου, θυμάμαι. Νομίζω η μισή σύμβουλη της Επικρατείας κάτι τέτοιο είπανε περίπου. Η μισή σύμβουλη της Επικρατείας είναι Παναθηναϊκή. Μια και λέμε για συμβούλους, ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι τηλεθεατές για την τοποθέτηση του κυρίου Κοτσακά. Ναι. Στον πολιτικό σχεδιασμό. Ναι, στον πολιτικό σχεδιασμό. Έχει πάρα πολύ. Τον εκτιμώ βαθύτατα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο απολύτως ακέραιο. Θεωρώ. Να βαθύ Πασόξου, λέει. Θεωρώ ανήθικη τη σπέκουλα την οποία δέχεται ο ίδιος. Νομίζω ότι θα συμβάλλει από αυτή τη θέση και με την πείρα του στην ανάπτυξη του κόμματος. Και εν πάση περιπτώσει και εμείς πρέπει πραγματικά να κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση και στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Πολιτική Γραμματεία για το πώς θα μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την οργανωμένη μας βάση στις πολιτικές μας ευθύνες. Αυτό σημαίνει ότι είστε υπέρ της κατεύθυνσης διεύρυνσης και της φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Απολύτως. Διεύρυνση της φυσιογνωμίας, δεν ξέρω εσείς πώς το εννοείτε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η καρδιά, ο κορμός της αριστερής προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα. Είναι μονόδρομος αυτό, εάν εμείς θέλουμε να μακροημερεύσουμε. Δηλαδή, ποια είναι η καρδιά της ανάλυσής μας? Ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή των ηφαισιακών μέτρων από το 10 μέχρι το 15 δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές αναδεικνύονται. Οι ανισότητες αυτές αναδεικνύονται ως το μέγιστο κοινωνικό ζήτημα για την Ελλάδα και για να γιατρευτούν χρειάζεται αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μια διακυβέρνηση η οποία στην ανάπτυξη θα βάζει τις δικλείδες ασφαλείας αναδιανομής του πλούτου, ωραία, των εξουσιών. Αυτά είναι θεωρίες. Όχι, δεν είναι. Θεωρίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων δεν είναι δευτερεύουσα. Διότι μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, και επειδή είστε και στο κέντρο που λένε της άσκησης της πολιτικής εξουσίας, είστε στο Μέγαρο Μαξίμου, είστε το ξύχερι του Πρωθυπουργού και οφείλετε να μιλάτε και για τα ευρύτερα και όχι μόνο για τα θέματα της ραδιοτηλεοπτικά. Είναι αναδιανομή του πλούτου η περικοπή των συντάξεων? Όχι, δεν είναι. Όχι. Είναι αρνητική. Είναι αναπτυξιακή και σε αριστερή κατεύθυνση η πολιτική της λιτότητας και της αύξησης των φόρων? Όχι. Ακούω ο υπουργός σας να λέει ότι ακολουθούμε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Είναι δεν αριστερή. Δεν ξέρω πώς το είπε αυτό. Αν το είπε κάποιος, εγώ διαφωνώ. Ο κύριος Κατρούγκλαρος, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι νεοφιλελεύθερα τα μέτρα. Και επίσης είναι αναπτυξιακή πολιτική η πολιτική που ιδιωτικοποιεί το σύμπαν. Και μου λέτε εμένα ότι χρειάζεται αριστερή παράταξη, η οποία κτλ. Ναι, βεβαίως, αυτό λέω. Χρειάζεται αριστερή παράταξη να κάνει αριστερή πολιτική όμως. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Και λέω ότι αν ήταν άλλες οι εξελίξεις στις εκλογές του Σεπτέμβρη, αυτή τη στιγμή θα είχαν εξαϊλωθεί πλήρως οι επικουρικές συντάξεις. Δεν θα συζητάγαμε για το ότι περικόπηκε στις 250.000 από τα 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Τώρα εξαλώνονται σιγά-σιγά. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει γίνει μια μεταρρύθμιση. 50 ευρώ έχουν φτάσει, κύριε Υπουργέ. Ακούστε με. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και ακραία παραδείγματα. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περικοπή σε 250 από τα 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Ήταν γνωστό κακό στοιχείο της συμφωνίας αυτό. Δηλαδή η εξοικονόμηση 1,8 δις από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτή ήταν η συμφωνία. Το θέμα την οποία καταφέραμε. Δεν θα μείνετε εκεί. Αν μένατε εκεί, θα λέγε κανείς φτάσαμε στον πάτο. Δεν έχουμε φτάσει στον πάτο ακόμα. Γιατί? Η Τρόικα απαιτεί και άλλες περικοπές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το λένε κάποιοι. Έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό στην πρώτη αξιολόγηση. Δεν είμαστε εκεί τώρα. Τελείωσε. Ήταν τη άμα σας ζητήσουν να φύγει η προσωπική διαφορά, να δω τι θα κάνετε. Εντάξει, γιατί εκεί παίζει το παιχνίδι και το ξέρετε. Να εξωθούν, κάποια στιγμή θα πάμε σε ενιαίες συντάξεις, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι πλέον η βέβαιον. Ναι. Δεν θα υπάρχουν παλιοί και νέοι. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Νομίζω ότι το δομικό ζήτημα με το ασφαλιστικό είναι ότι έχει υπόβαθρο το οποίο το καθιστά μη βιώσιμο. Δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού και η μεγάλη ανεργία μέχρι πρότινος και η χαμηλή εισπραξιμότητα. Αυτές τις πληγές μακροπρόθεσμα πρέπει να τις γιατρέψουμε και έχει και ένα εσωτερικό ζήτημα. Ποιο είναι το εσωτερικό ζήτημα? Οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων. Αυτό αξιακά και ως αριστερά εμείς θα πρέπει να μεριμνήσουμε για να διορθωθεί. Η κυβέρνηση μπορεί να πει προς τα πάνω θα πάει μαζί με την οικονομία. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση μπορεί και να αξιοποιήσουμε και άλλες ιδέες. Διότι ξέρετε, οι πόροι του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι ανάγκη να προέρχονται μόνο από τις εισφορές. Για παράδειγμα, η Νορβηγία έχει αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα που είναι οι υδρογονάνθρακες
για να διατηρεί και να αυξάνει τους πόρους του κεντρικού ασφαλιστικού. Εμείς θα αξιοποιήσουμε. Εμείς, να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να γίνει ο πιο αξιόπιστος και ενεργός κόμβος στην περιοχή, διότι είναι σταθερή. Είναι σε πολύ μικρή απόσταση και από την Ευρώπη και από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες έχουν, εάν σταθεροποιηθούν, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά για να το κάνει αυτό με αξιοπιστία, πρέπει να έχει αξιόπιστα και υπερσύγχρονα δίκτυα. Για να είσαι αξιόπιστος κόμβος. Σε αυτά τα δίκτυα, λοιπόν, από αυτά τα δίκτυα μπορούν να βρεθούν νομικοί, τεχνικοί τρόποι, όπου ένα μέρος της προσόδου να πηγαίνει στην κοινωνική ασφάλιση. Βάζετε λοιπόν ως κομβικό δεν στοιχείο. Δεν είναι ιδέα η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, βγαίνουν ακόμα με το χέρι. Ως κομβικό στοιχείο. Αυτό αυτό είναι. Έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, εσείς όμως στη συλλογιστική και στην ανάπτυξη της πολιτικής σας βάζετε ως κομβικό στοιχείο την ιστορία της ρύθμισης του χρέους. Η κυβέρνηση μπορεί να πει με τα βεβαιότητα στον κόσμο ότι στο όνομα των όποιων ρυθμίσεων για το χρέος δεν υπογράφει τέταρτο μνημόνιο με τον ΔΝΤ. Ναι, θα είναι μια εξέλιξη απολύτως αρνητική. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ρύθμιση του χρέους δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάει σε μια επόμενη συμφωνία. Είναι μέρος αυτής της συμφωνίας. Ναι. Και θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια λύση, η οποία ακριβώς να καθησυχάζει. Μέσα στο 16. Αυτό είναι ο στόχος που έχετε βάλει, δεν ξέρω πρέπει αν το πετύχετε. Πρέπει να είναι μέσα στο 16. Θα κλείσει η αξιολόγηση, πιστεύετε, μέσα στο Νοέμβριο. Και θα έχουμε και την όποια ρύθμιση, τη βραχυπρόθεσμη για το χρέος. Κύριε Γκόμου, υπάρχει ένας πολιτικός ανταγωνισμός ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή η γερμανική χριστιανοδημοκρατία θέλει να τα καθυστερήσει τα πράγματα, ούτως ώστε να πάει στις επόμενες εκλογές, όπου ευελπιστεί ότι θα έχει καλύτερο συσχετισμό μέσα στη Γερμανική Βουλή, για να μην τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Έτσι λέτε ότι ναι, αυτό είναι γερμανική στόχο. Ναι, ειδικά αυτό, από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ελληνική πλευρά τι κάνει. Η γερμανική πλευρά γιατί την επιδίωξε. Να σας πω. Η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά τηρεί δηλαδή τα συμφωνηθέντα. Η συμμετοχή του ΔΝΤ. Το θέλουμε το ΔΝΤ αυτή τη χώρα. Ακούστε. Πάμε πάλι πίσω. Όχι, όχι τώρα. Πάει πονηράδες όλο, κύριε Οικονόμου, βλέπω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το ΔΝΤ είναι στο πρόγραμμα επειδή το επιθυμούσαν άλλες χώρες. Όχι εμείς. Βεβαίως, εσείς αναφέρεστε στην τυπική διαδικασία και στην επιστολή έτσι, του κ. Τσακαλώτη. Επιστολή, βέβαια, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε μέσα ή έξω, εμείς λέμε να τα βρούνε γρήγορα. Να μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην πρώτη αξιολόγηση. Και εδώ πέρα χρειάζεται ένα μέτωπο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εάν τα βρείτε, θα πάρετε μέτρα. Εάν τα βρείτε με το Δουνουτού σε μια νέα συμφωνία, όχι, όχι. Θα πρέπει να υπογράψετε ένα νέο μνημόνιο μαζί του και να κάνετε αυτά που λέει. Τότε το Δουνουτού να πάει σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης και να πει θέλω καινούργια συμφωνία. Έτσι είναι. Εδώ έχουμε μία συμφωνία, την οποία όλοι καλούμαστε να τηρήσουμε. Θα κλείσει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως, βεβαίως. Γιατί βλέπω ότι τελευταία η Τρόικα που ήρθε εδώ να πιέζει για δυσκολότερα μέτρα. Είναι αυτή μία μόνιμη μέθοδος, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει τρόπος να την αντιπαραδοθούμε. Και εγώ θέλω να κάνω και μία έκκληση. Να μην παίζουν αυτό το παιχνίδι οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή το παιχνίδι των καθυστερήσεων είναι πολύ προτιμότερο αντί να συζητάμε κλείστε, ανοίχτε, κλείστε, τελειώστε. Να λέει ο καθένας ξεκάθαρα τι θέσεις του. Δεν το έχουν όχι, οι άλλες δυνάμεις. Αλλά και οι άλλες δυνάμεις έχουν και την ευθύνη όμως. Πάντα υπάρχει το ερώτημα όμως σε αυτές και σε εσάς που έχετε τον κεντρικό ρόλο αλλά και στους άλλους. Πάντα υπάρχει το ερώτημα. Και αν δεν δεχτούν τη δική μας πρόταση, τι κάνουμε. Έχει γιατί αποδειχθεί. Να πατήσετε τη δόση την προηγούμενη φορά. Έχει αποδειχθεί πάντως. Ακούστε λίγο. Έχει αποδειχθεί ότι υπήρχαν κομμάτια των θεσμών και των εταίρων μας, οι οποίοι δεν θέλανε μέχρι τέλους να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Και δεν τους πέρασε. Θυμάστε τι γινότανε όταν πήγαινε να κλείσει η συμφωνία και λίγο πριν. Το 2014 λέτε παλιά. Όχι, τώρα. Και το 2015 τον Ιούλιο και τώρα για την αξιολόγηση. Τι γινόταν. Δεν υπήρχαν κομμάτια των εταίρων και των αντισυμβαλλομένων στη διαπραγμάτευση. Ό,τι θέλανε, βεβαίως. Μα γι' αυτό που λέτε τώρα, σας λένε ότι έχετε γυρίσει στο τέλος του 2014, εκεί που ήταν ο Σαμαράς που του τράβηξαν το χαλί στο τέλος. Τότε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, κύριε Οικονόμου, είχε υπογράψει πλεονάσματα τα οποία, όπως ομολόγησε ο κύριος Χαρδούβλης, δεν πιάνονται ποτέ. Γιατί αυτά τα πιάσετε εσείς τώρα. Και ουδής πίστευε το 3,5. Τα πιάσετε. Τα έχουμε πιάσει μέχρι τώρα, το 3,5 είναι το δύσκολο. Μιλάμε για μετά το 18. Εδώ είμαστε σε μια συζήτηση και πρέπει να χαμηλώσουν αυτά τα πλεονάσματα. Αλλά για να μην διαμορφώνεται έτσι και μια εικόνα η οποία είναι απολύτως ψεύδης, οι στόχοι αυτή τη στιγμή όχι πιάνονται, αλλά. Από την υπερφορολόγηση. Βεβαίως, από τη φορολόγηση που είναι συμφωνημένη. Λοιπόν, έτσι. Τελευταία ερώτηση και λόγω θέσης και λόγω ονόματος. Θέλω ένα σχόλιο. Το έχει και η Αυγή σήμερα πρώτο θέμα, το έχουν και άλλες εφημερίδες. Για την τοποθέτηση απέναντι στον Υπουργό Παιδείας, αλλά και ευρύτερα,
του Αρχιεπισκόπου προχτές στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky, στο σταθμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει συνηθίσει όλο τον προηγούμενο καιρό σε ένα λόγο αγάπης, κατανόησης, ανοχής στο διαφορετικό και εύχομαι αυτή τη συνήθεια, την καλή που μας έχει έτσι αναπτύξει και εμάς, να τη συνεχίσει. Δεν είναι σωστό να κλιμακώνεται η αντιπαράθεση είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Κάθε θεσμός πρέπει να κοιτάξει να το χαρτοφυλάκιο του. Δεν είστε υπέρ του χωρισμού, κύριε Υπουργέ. Υπέρ του χωρισμού είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αλλά το κάνετε πράξη. Γιατί πολλά κάνετε στο τέλος της διαδρομής. Όχι, δεν κάνουμε λίγα. Δεν κάνουμε λίγα και επειδή δεν κάνουμε λίγα. Ή δεν τα κάνετε καθόλου και μερικά από επειδή δεν κάνουμε λίγα, δεχόμαστε και αυτόν τον πόλεμο. Λέω βεβαίως. Θα προχωρήσετε στο χωρισμό κράτους εκκλησίας επομένως. Ότι θα πρέπει ο καθένας να αφοσιώνεται στο ρόλο του και να μην προκαλούνται και τριβές οι οποίες καμιά φορά αποδεικνύονται αχρίαστες. Συγχωρείτε όμως κύριε Υπουργέ, αλλά εμείς μάθαμε πια και με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η κυβέρνηση υπάρχει ως κυβέρνηση επειδή της δίνει άδεια ο κύριος Αρχιεπίσκοπος. Άκουσα τον κύριο Καμένο να λέει ότι αν μου πει ο Αρχιεπίσκοπος εμένα να παραιτηθώ, θα παραιτηθώ. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το άκουσα. Δεν το έχετε ακούσει αυτό. Εκλογές βλέπετε μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Όχι. Όχι. Τι όχι. Όχι. Γιατί υπάρχει, λέγεται στο παρασκήνιο ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, αν πιεστείτε με αφορμή και την ήττα από το ΣΤΕ. Αλλά και με την πίεση στα οικονομικά, υπάρχει και ο σχεδιασμός να την άξουμε την μπάγκα στον αέρα. Ναι, πήγε 14-11 το ΣΤΕ, θα βγει σουρού και θα κάνουμε εκλογές. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι να σας πω. Καλημέρα κύριε Παπά. Να είστε καλά και πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα εμείς.